Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια δυναμικά μέσω του επιμελητηρίου. Μας έχει δώσει και πρόσβαση φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη ΔΕΘ να παρουσιάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε απλά την πληροφορία της φορολογίας και τα λογιστικά στο κοινό. Σκοπός μου είναι να αλλάξω τον τρόπο σκέψης στον Έλληνα επιχειρηματία, να τον ενδυναμώσω, να μπορέσει να καταλάβει πώς μπορεί να μειώσει τα έξοδά του, να μπορέσει να καταλάβει πώς μπορεί να κάνει, να βάλει διαδικασίες στην επιχείρησή του και να, μέσα από αυτές τις διαδικασίες να δυναμώσει και να εξελιχθεί. Λαμβάνω, φανταστείτε, καθημερινά σε όλα τα social media, στα κανάλια που έχουμε, που διαθέτουμε, πάρα πολλά σχόλια και προβλήματα απλά και δύσκολα. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει δίψα για ενημέρωση. Τα πιο σημαντικά προβλήματα τα εστιάζω στα εργατικά. Υπάρχει τρομακτική έλλειψη. Θα σας δώσω να καταλάβει, με ρωτάνε κάποιος τι είναι ένσημο. Απλή ερώτηση. Δεν ξέρει όλος τι είναι ένσημο. Δεν ξέρουν βασικές αρχές μια επιχείρηση της λογιστικής ή ποιες είναι οι υποχρεώσεις τελικά ενός επιχειρηματία. Καταλαβαίνετε ότι τελειώνει ένα σχολείο, κάποιος και ένα πανεπιστήμιο, ξεκινάει το επιχειρήν και δεν υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο μέσο να μάθει, έτσι ώστε να μπορεί να είναι και αυτός πιο σωστός, να είναι σωστά ως ακόλουθος προς την ΑΔΕ, τους φίλους μας. Αλλαγές υπάρχουν πάρα πολλές όντως. Μας μπερδεύουν και εμάς ακόμα και εμάς τους λογιστές. Μας μπερδεύουν, λέει, φανταστείτε, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν αλλάξει 3 φορές μέσα στο ίδιο έτος. Να κρατήσουμε τα θετικά. Υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εδώ βλέπω και ολόκληρο περίπτερο που έχουν διαφημίσει. Αυτό ήμουν προηγουμένως, τα ακίνητα.gov.gr. Βάλαν το e-ticket για τους φιλάθλους. Επομένως, σου δίνει πλέον το μέσο το κράτος, η κυβέρνηση, να το αξιοποιήσεις. Υπάρχει πληροφορία, μπες στις διαδικασίες. Αυτό που λέω και εγώ, άσε τις δικαιολογίες πλέον. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Άσε τις δικαιολογίες και μπες στις διαδικασίες. Καταρχήν, χαιρετίζουμε αυτό το μέσο. Το θέλαμε πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εμείς οι εργοδότες. Διασφαλίζει τη θέση μας σε πολλά θέματα. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ακόμα μικροπροβλήματα να λύσουν ως προς τα cloud με τα σίδερα, ενώ τις ταμιακές μηχανές, μηχανισμούς που έχουν επιχειρήσεις. Θα ξεπεραστούν αυτοί οι σκόπελοι. Θεωρώ ότι το 90% έχει πραγματοποιηθεί. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειαζόντουσαν αυτά τα μέτρα. Μπορείς να πεις ότι αρχίζεις και έχεις και ένα αίσθημα δικαίω, ότι πλέον ότι υπάρχει ο έλεγχος που μπορεί να ασκήσει πλέον η αρχή, ο επιχειρηματίας ο σωστός, ο οποίος θα παραμείνει, οπότε λέει είμαι σωστός, γιατί υπήρχαν οι άλλοι που δεν κάνανε τίποτα, να μπούμε σε λεπτομέρειες, και υπήρχε μια αδικία σε αυτό που ήταν σωστός. Οπότε εμείς τα χαιρετίζουμε αυτά μέσα, μας βοηθάνε. Χρειάζεται παραπάνω χρόνο να τα μάθουμε καταρχήν, να εκπαιδευτούμε. Εδώ ίσως είναι τώρα ο νέος προβληματισμός. Πώς να μάθουν να τα αξιοποιούν αυτά τα μέσα. Πολύ απλό παράδειγμα και το καταλαβαίνει και κάποιος που θα μας δει. Όσοι έχουν λιανικό εμπόριο που είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, έχουν τις ταμιακές μηχανές. Οι ταμιακές μηχανές δεν μπορεί να ελέγξεις αν έχει πάει στο σύστημα e-send, λέγεται, της εφορίας ή όχι. Και μάλιστα, αν δεν έχει πάει, είσαι υποχρεωμένος να το παρακολουθείς, έχει πρόστιμο. Ας πούμε, αυτό είναι ένα μικρό σφάλμα το οποίο μπορώ να διορθώσω, να δώσω ένα εργαλείο στον άνθρωπο, του λέει δεν έχει πάει για τον ΑΚΙ, γιατί άλλαξε router, γιατί. Να ενημερώσει τον επιχειρηματία. Αυτά πάμε και λέμε εμείς. Okay. Βοηθάμε όσο μπορούμε, όπου μπορούμε. Ναι, υπάρχουν και τα αναμένουμε και αυτά με χαρά. Είναι η λεγόμενη διασύνθεση. Αυτή περιμένουμε να γίνει τα επόμενα 2 χρόνια. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Παράδειγμα, πάλι να μιλάμε παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή, όταν αλλάζεις, μπορεί να βγάλεις μια νέα ταυτότητα ψηφιακά, κάνεις όλη τη διαδικασία. Πλέον έχει ενσωματωθεί. Δεν χρειάζεται να πας στην εφορία να τη δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να πας στην τράπεζα. Έχει γίνει εσωτερικά. Στην πορεία, τι θα γίνει. Δεν θα χρειάζεται να πάρεις φορολογική ενημερότητα να το πας σε μια άλλη υπηρεσία. Θα την αντλεί αυτόματα. Όλα αυτά θα μιλήσουμε μεταξύ τους. Είναι τα επόμενα που περιμένουμε.